Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πάντα προκαλεί έναν φόβο το ζήτημα των φυτοφαρμάκων. Ξέρετε, γιατί κανείς δεν γλιτώνει από αυτό. Είναι όλα που έρχονται στο πιάτο μας. Έτσι δεν είναι? Αυξημένη χρήση φυτοφαρμάκων, προβλήματα στην υγεία. Αυτό πλέον αποδεικνύεται. Δυστυχώς, όντως, είναι όπως τα λέτε, με την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον έχει εισαγάγει κάποιες νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για να μειώσει τη χρήση και τα ρίσκα που συνδέονται με την χρήση των φυτοφαρμάκων στη γεωργία, τα οποία περνάνε μετά στα παραγόμενα προϊόντα και τα οποία εμείς καταναλώνουμε πολύ συχνά. Για παράδειγμα, φρούτα και λαχανικά. Άρα, μαζί με τα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη, υγεία, ευεξία, τόσο τη δική μας, θέλουμε να τρώνε τα παιδιά μας φρούτα και λαχανικά, αλλά από την άλλη θέλουμε αυτά να έχουν τη μικρότερη δυνατή ποσότητα φυτοφαρμάκων, ναι, αν μπορούμε να την εξαλείψουμε ακόμα καλύτερα. Αλλά για να είμαστε έτσι πιο ορθολογιστές και να προσπαθούμε να βρίσκουμε μια βέλτιστη χρυσή τομή, θα έλεγα, θα πρέπει να αναζητήσουμε νέους τρόπους για να μειώσουμε τη χρήση των φυτοφαρμάκων, η οποία είναι ιδιαίτερα αυξημένη εδώ στην Κύπρο για κάποιους, ναι, λόγους που μπορούμε να αναλύσουμε. Και είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πολύ μεγάλη σοβαρότητα αυτή τη στιγμή και έχει δώσει εντολή σε όλα τα κράτη-μέλη εντός του 2023 να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις και η ένταξη αυτών των νέων προτινόμενων ρυθμίσεων σε ό,τι αφορά τη χρήση των φυτοφαρμάκων για όλες τις χώρες, κράτη-μέλη της Ευρώπης. Κύριε Μακρύ, το ερώτημα είναι, μπορεί η μείωση των φυτοφαρμάκων να διατηρήσει την παραγωγή ως έχει? Γιατί ξέρουμε ότι οι διατροφικές ανάγκες του κόσμου είναι πάρα πολύ αυξημένες. Και αυτά τα φυτοφάρμακα ουσιαστικά τι κάνουν? Δίνουν μια όθηση στην παραγωγή. Πιο γρήγορα, πιο πολλές οδιές μέσα στον χρόνο, πιο μεγάλα, ξέρω εγώ, λαχανικά. Αν μειώσουμε τα φυτοφάρμακα, θα έχουμε επάρκεια τροφίμων στο βαθμό που έχουμε τώρα? Αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα, το οποίο ταλανίζει τόσο την κοινωνία όσο και τους τεχνοκράτες, με την έννοια ότι θα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Θα πρέπει πραγματικά να δούμε πώς από τη μια υπάρχει, που έχουμε βρίσκεται πρόβλημα όμως η χρυσή τομή. Προστασίας. Συγγνώμη. Υπάρχει αυτή η χρυσή τομή, βρίσκεται, μπορεί να βρεθεί? Θα πρέπει να συζητηθεί, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με όλους τους αρμόδιους φορείς εδώ στην Κύπρο, για να δούμε πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον της γεωργίας από τη μία, εδώ στην Κύπρο, mm-hmm, πώς να διασφαλίσουμε το εισόδημα των γεωργών, πώς να τους βοηθήσει η πολιτεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το εισόδημά τους, mm-hmm, και από την άλλη να προστατευτεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η δημόσια υγεία. Μάλιστα. Αυτό είναι το διακύβευμα το οποίο επιχειρούμε αυτές τις μέρες να εξετάσουμε. Μήνυμα τηλεθεάτριας. Ποια τα λαχανικά, τα οποία είναι πιο επικίνδυνα λόγω των αυξημένων φυτοφαρμάκων? Πού εντοπίζεται το πρόβλημα? Κυρίως είναι τα φρούτα και λαχανικά τα οποία έχουν ένα εδόδημο φλοιό, δηλαδή να τρώγεται ο φλοιός, π.χ. φράουλες και άλλα σχετικά φρούτα, τα οποία είναι, θα έλεγα, και ιδιαίτερα δημοφιλή, ειδικά στα παιδιά. Αλλά λόγω αυτού του εδόδημου φλοιού περνάει πιο εύκολα το φυτοφάρμακο μέσα στο τρόφιμο και μετά ακολούθως περνάει και μέσα στο ανθρώπινο σώμα, προκαλώντας κάποιες βλάβες, ειδικά σε ευάλωτες υποομάδες όπως είναι τα παιδιά μας. Και δυστυχώς υπάρχουν αδιάστατα επιδημιολογικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την έκθεση σε φυτοφάρμακα, μάλιστα, και βλάβες στο νευρικό κεντρικό σύστημα του ανθρώπου. Αυτό που λέμε ξεπλύνεται με άφθονο νερό, που είναι το εκ των όνου κάνεφ, είναι το απαραίτητο, δεν αρκεί σε αυτές τις περιπτώσεις? Πρέπει να πλένουμε πάρα πολύ καλά, με νερό όμως μόνο, τα όποια φρούτα και λαχανικά έχουμε στο σπίτι μας. Αλλά από την άλλη, αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να μειώσουμε την έκθεσή μας στα φυτοφάρμακα. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Επηρεάζουν το DNA μας τα φυτοφάρμακα? Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ακριβώς που δείχνουν ότι επηρεάζουν το DNA. Για παράδειγμα, συνδέονται η έκθεση φυτοφάρμακα με μεταλλάξεις στο DNA, οι οποίες αρχικά μπορεί να δείξουν μια οξυδοτική βλάβη και ένα οξυδοτικό στρες, το οποίο αν είναι χρόνιο και ενώ συστηματικά συνεχίσουμε να καταναλώνουμε τέτοια φυτοφάρμακα ως υπολείμματα στις τροφές μας, αυτές οι μεταλλάξεις μπορούν να οδηγήσουν σε καρκινογενέσεις. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ανησυχητικό αυτό. Τι άλλες βλάβες μπορούμε να πάθουμε από αυτό? Καρκίνο, ας πούμε. Ναι, υπάρχουν ακριβώς μια πρόσφατα πολύ μεγάλη δικαστική διαμάχη στην Καλιφόρνια μεταξύ ατόμου ο οποίος συστηματικά
χρησιμοποιούσε φυτοφάρμακα στην εργασία του. Μάλιστα. Μπόρεσε και απέδειξε στο δικαστήριο την καρκινογένεση με non-Hodgkin's λυμφώμα για τον εαυτό του και του επιδικάστηκε μια πολύ μεγάλη αποζημίωση και η οποία έχει ξεκινήσει τώρα πλέον μια διαδικασία αποζημιώσεων και για χιλιάδες άλλους καρκινοπαθείς στην Αμερική. Μάλιστα. Έναντι μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Πολύ ανησυχητικό. Αυτά πρέπει να προληφθούν. Κύριε Μακρύ, αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα και θα πρέπει να τα και η πολιτεία να εγγύψει πάνω τους με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Να θεσπιστεί, εν πάση περιπτώσει, και νομικό πλαίσιο ενδεχομένως. Μία, όπως ανέφερα προηγουμένως, η προστασία της δημόσιας υγείας είναι βεβαίως ένα αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα για όλους μας. Ναι. Από την άλλη, θα πρέπει να δούμε πώς να διασφαλιστούν και τα εισοδήματα των γεωργών μας, πώς αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή θα γίνει με τη λιγότερη ζημιά, αλλά και πώς μπορούμε να αναδείξουμε κάποιες νέες προοπτικές, κάποιες νέες πρακτικές τόσο στη φάρμα, όσο και εμείς σαν καταναλωτές, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στα ζητήματα υγείας θα